Γεια σα, είναι η Αγωνιστική του Γκαζέτα. Είμαι ο Αντώνη Σαούλη και σήμερα θα αναλύσουμε την πέμπτη αγωνιστική των playoff μόνο. Δεν είχαμε μάτσει για τα playout. Και πριν περάσουμε να αναλύσουμε τι 3 καθιερωμένε μα κατηγορίε, την ενδεκάδα, την στιγμή και τον MVP, εσεί μπαίνετε στο site του Super League και ψηφίζετε Nivea Men Best Goal και Nivea Men Player of the Month. Πέμπτη αγωνιστική των play-off, τρία μάτς, πολύ σημαντικά μάτς, δύο derby αυτό τη Αθήνα και αυτό τη Θεσσαλονίκη. Με έναν μεγάλο νικητή τον ΠΑΟΚ. Μια ισοπαλία που αφήνει αρκετά πράγματα ανοιχτά ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Παναθηναϊκό. Και τη νίκη του Ολυμπιακού επί του Αστέρα Τρίπολη. Έχουμε κοντά μα τον Κωνσταντίνο Ζάλια για να αναλύσουμε τι τρει κατηγορίε. Γεια σα, Κωνσταντίνε. Χαίρετε. Ξεκινάμε λοιπόν με την ενδεκάδα τη αγωνιστική. Φυσικά, επειδή είχαμε μόνο τρία μάτια, δεν θα βάλουμε περιορισμού αυτή τη φορά στην ενδεκάδα. Οπότε ξεκινάμε κλασικό σύστημα 4-4-2 και από τη θέση του έχουμε τον Πασχαλάκη. Ναι, αφαιρώντα τον ε, Κρίστινσον που δεν είχε ιδιαίτερου κινδύνου από τον Αστέρα στην αιστεία του Ολυμπιακού και ο Διούδη ήταν καλό για τον Παναχναϊκό μετά από δύο παιχνίδια. Α, και ο Κουέστα έχει μια εξαιρετική επέμβαση για τον Άρη, αλλά ο Πασχαλάκη. Ε, ναι, νομίζω ότι έκανε μετά από αρκετό καιρό μια πολύ καλή, α, μια, ένα πολύ καλό παιχνίδι, οπότε τοποθετείται στην η Και είναι εκπληκτική η φάση στο 92 και στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα, απλά στο 92 ο Πασχαλάκης το βγάζει στην Αθήνα ο Διούδη δεν μπορεί να βγάλει κεφαλιά του Λιβάη Γκαρσία, δεν έχει ευθύνη βεβαίω, απλά δεν μπορούσε καν να αντιδράσει. Πάμε στην άμυνα, δεξιά ο Βασιλαντονόπουλο τη ΑΕΚ, αριστερά ο Ρέαμτσουκ από τον Ολυμπιακό και κεντρικό αμυντικό δίδυμο ο Παπασταθόπουλο από τον Ολυμπιακό και ο Βαρέλα από τον Πάουκ. Ο Βαρέλα μια σταθερή αξία στο κέντρο. Ο Παπασταθόπουλο φυσικά έχει τον γκολ το μοναδικό που πέτυχε ο Ολυμπιακό απέναντι στον Αστέρα και από εκεί και έπειτα ο Βασιλαντονόπουλο για την ΑΕΚ σε όλο το επιθετικό παιχνίδι που έπεξε η ΑΕΚ και με την πρόθεση των ακραίων τη Μπακ βοήθηση από την πλευρά του. Ο Ρέαμπτσουκ έχει συνηθίσει τον κόσμο πλέον να τον βλέπει πολύ πιο ψηλά από την θέση του, να κατεβαίνει και προ την περιοχή. Οπότε είναι ένα από τα πολύ επιθετικά μπακ που βλέπουμε στο ελληνικό πρωτάθλημα. Πάμε στα χαβ. Δεξιά ο Λιβάη Γκαρσία τη ΑΕΚ. Αριστερά ο Μαχαίρα επίση τη ΑΕΚ. Και στον άξονα ο Σβάμπ και ο Ελ Καντουρί του ΠΑΟΚ που κάνανε εξαιρετικό μάτ. Σβάμπ και Ελ Καντουρί, ναι, η συνεργασία του νομίζω ότι έχει πολλά ωφέλη για τον Πάουκ σε όλο το πρωτάθλημα και για την χθεσινή εικόνα τη ομάδα του Γκαρσία. Ο Ελκαντουρί θα μπορούσε να έχει πετύχει και γκολ σε ένα εξαιρετικό σκαφτό που έκανε έπειτα από μια πάσα του Σφιντέρσκι. Ο Λιβάη Γκαρσία προκάλεσε πολλά προβλήματα στον Παναθηναϊκό. Όχι τόσο μεγάλη ουσία καθώ ο Χουάν Καρπάλι τον είχε αντιμετωπίσει όσο μπορούσε. Ωστόσο, είναι εκείνο που πετυχαίνει πάλι τον γκολ και πληγώνει του πράσινου, όπω το είχε κάνει και στη λεωφόρο πριν από λίγο καιρό. Ενώ αριστερά είναι ο Μαχέρα, ο οποίο φυσικά έχει βγάλει και την assist με το δεξί για τον Λιβάη Γκαρσία στο τέλο για τον βαθμό που πήρε η ΑΕΚ. Παρεμπιπτόντω, τον goal του ΣΒΑΜ μπορείτε να μπείτε στο site τη Super League και να το ψηφίσετε ω Nivea men, Best Goal. Και πάμε κεντρικό επιθετικό δίδυμο. Εδώ δεν είχαμε και πολλού σκόρε, η αλήθεια είναι από τα center for των ομάδων. Ο Ιωαννίδη, ωστόσο, σκόραρε και παίρνει την μία θέση. Και ο Σφιντέρη και έκανε απίθανα πράγματα στο κλειάν τη Βικελίδη. Έδωσε assist, έβγαλε μία ακόμα εξαιρετική πάντα στον Αλκαντουρί που δεν το τελείωσε. Ήταν εκπληκτικό ο Πολωνό επιθετικό του Πάουκ. Φιντέ και ο, ο οποίο είναι διάολο, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, στην μεγάλη περιοχή και με την ταχύτητά του, πολλέ φορέ το έχει αποδείξει. Αυτή τη φορά ήταν σε ρόλο δημιουργού και για τον γκολ του Πάουκ και για την φάση με τον Ελικαντουρί και το σκαφτό που έκανε εκείνο για να απειλήσει την αιστεία του Άρη. Ενώ ο Ιωαννίδη έτρεξε πολύ, προσπάθησε πολύ, έφαγε πολύ ξύλο, που λέμε, βάλει το κορμί του. Έχει τον κορ για τον Πάγμακο με την κεφαλιά, οπότε μπαίνει στην διάδα των επιθετικών. Δεύτερη κατηγορία, η στιγμή τη αγωνιστική. Δείχνω στον Κωνσταντίνο τρει φωτογραφίε. Αυτό διαλέγει την καλύτερη. Ξεκινάμε από το Καραϊσκάκη. Είναι φυσικά το γκολ του Παπασταθόπουλου, γιατί είναι το πρώτο γκολ με την ερυθρόλευκη φανέλα. Ναι, παίρνει την κεφαλιά πάσα από το κόρνερ του Βαλμπουένα. Είναι ολομόναχο. Εκεί, ό,τι θέση και αν παίζει, ειδικά αν είσαι αμυντικό και ξέρει από το ψηλό παιχνίδι, μπορεί να δώσει κατεύθυνση στην μπάλα και όχι να τη στείλει στην ευθεία σου. Οπότε ήξερα ακριβώ πώ να το κάνει και ήταν πολύ εύκολο γκολ. Δεύτερη φωτογραφία από τον Ντέρμπιτ Θεσσαλονίκη, Άρι Πάοκ και είναι η αποβολή του Άμρου Άρντα. Οκ, δεν είναι κάτι σπάνιο. Είναι σπάνιο ωστόσο ότι κατάφερε να πάρει δύο κίτρινε κάρτε μέσα σε 70 δευτερόλεπτα. Και η δεύτερη είναι και παντελώ αχρίαστη και είναι λόγω ίσω τη ένταση και τη λίγο παραπάνω ένταση που έχει εκείνο ω ποδοσφαιριστή και ω χαρακτήρα. Δεν χρειαζόταν να την πάρει. Παρέμεινε ψύχρεμο όσο μπορούσε στον αγωνιστικό χώρο. Μετά άρχισε και κλώτσα και κάτι ε, καρέκλε στην ξέδρα ανεβαίνοντα για να αποχωρήσει. Αλλά είναι ο γνωστό σου Και τρίτη φωτογραφία από το ΑΚΑ, τον Τέρμπιτ Αθήνα, ΑΕΚ Παναθηναϊκό. Είναι η εικόνα των παιχτών τη ΑΕΚ που μπαίνουν με τα μπλουζάκια το ποδόσφαιρο είναι για του φιλάβλου μια αφορμή τα όσα έγιναν στο Παγκόσμιο Ποδόσφαιρο τι προηγούμενε μέρε. Ήταν το θέμα των ημερών, των δύο ημερών. Τόσο κράτησε από Κυριακή μέχρι Τρίτη. Στην ΑΕΚ ήθελαν να δείξουν και αυτοί ότι το ποδόσφαιρο πρέπει να παραμείνει ανταγωνιστικό και πρέπει ο κόσμο να είναι κοντά του και όχι να το εκμεταλλεύονται μόνο τα μεγάλα αφεντικά. Οπότε έστειλαν και η κεντρικό μαύρο το μήνυμά του. Πού καταλήγει. Νομίζω θα πάμε στο, στο θέμα των ημερών, θα πάμε στο Football for fans, στο μπλουζάκι της ΑΕΚ, όλο αυτό που ουσιαστικά έχει βγάλει πολύ πιο δυνατό το ποδόσφαιρο από ότι ήταν σε μια ε, ε, πρωτόγνωρη ενότητα. Τρίτη και τελευταία κατηγορία, ο MVP της αγωνιστικής. Εδώ ίσως θα δικήσουμε τον ε, Κάρολ Φιντερς, και ο οποίος σίγουρα έκανε ένα πιο ολοκληρωμένο μάτς από τον παίκτη που επιλέξαμε ως τον πολυτιμότερο της αγωνιστικής. έπαιξε σε ένα ρόλο που δεν τον έχει συνηθίσει ως ψευτοδεκάρι παρά το γεγονός ότι ξεκίνησε center for στο Άρης Πάοκ. Όμως το goal του Λιβάη Γκαρσία στο ΑΕΚ Παναθηναϊκός ίσως είναι το πιο κρίσιμο στην διαδικασία των play-off μιας και μπορεί να κρίνει το ευρωπαϊκό εισιτήριο. Οπότε στα δικά μου μάτια Κωνσταντίνε MVP είναι ο Λιβάη Γκαρσία. Ναι, προς την κρισιμότητα του γκολ που πετυχαίνει, είναι σωστό γιατί ok, μπορεί ο Πάοκ να ισορρόπησε τελείως την κατάσταση με τον Άρη στην βαθμολογία των play-off με την νίκη που πήρε. Ωστόσο, η ΑΕΚ κατάφερε να αφήσει τον Παναθηναϊκό αρκετά πιο πίσω και να μην του δώσει τη νίκη στο ΆΚΑ, μέχρι το 91 δηλαδή που κρατούσε του τρεις βαθμούς στο τριφύλι. Οπότε, προ την σημασία του γκολ που πετυχαίνει, ο Λιβάη Γκαρσία κερδίζει τον τίτλο του MVP. Για το πολύ κρίσιμο goal που πέτυχε λοιπόν στι καθυστερήσει, ο Λιβάη Γκαρσία είναι ο MVP τη 5 αγωνιστικής αγωνιστική των Playoff τη Super League. Αυτή ήταν η αγωνιστική του Γκαζέτα για την 5η των Playoff τη Super League. Μέχρι την επόμενη φορά, εσεί μπαίνετε στο site τη Super League, ψηφίζετε Nivea Man Best Goal και Nivea Man Player of the Month.